Σήμερα πραγματοποιήσαμε μία περιοδία με κλιμάκιο εδώ των κομματικών οργανώσεων του ΕΚΡΟΥ για να έχουμε μία άμεση αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Συναντηθήκαμε με τους δημάρχους της Αλεξανδρούπολης, του Σουφίου και της Οριστιάδας, οι οποίοι μας ενημέρωσαν για το πώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή εδώ. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο εγκλωβισμός στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Η δημιουργία των προσφύγων και των μεταναστών είναι έργο ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων σε όλη τη γύρω περιοχή. Έχουν τεράστιες ευθύνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ με τους πολέμους και τις επεμβάσεις στις οποίες προχωράνε, και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν τα ανθρώπινα κύματα των προσφύγων, των ξεριζωμένων και των μεταναστών. Από πάνω έρχεται η ίδια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις συνθήκες 1 και 2 του Δουβλίνου, αλλά και με την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που την υπέγραψε και η Ελλάδα, εγκλωβίζει αυτούς τους δυστυχισμένους ξεριζωμένους ανθρώπους είτε στα νησιά είτε στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό βεβαίως το αξιοποιεί, όπως βλέπουμε, με τον χειρότερο τρόπο, με ένα ξεδιάντροπο τρόπο, ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους ως πιόνια στις διάφορες επιδιώξεις του, είτε τις οικονομικές είτε τις γεωπολιτικές, και εννοούμε τον πόλεμο που διεξάγει και την εισβολή την οποία έχει πραγματοποιήσει η Τουρκία σε ένα ανεξάρτητο κράτος όπως είναι η Συρία. Με όλα αυτά, η μόνη διέξοδος είναι αυτό που προτείνει το ΚΚΕ. Δεν μπορεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή χωρίς να αμφισβητήσει κανείς και χωρίς να ακυρώσει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που εγκλωβίζει αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να ακυρώσει τα Δουβλίνα 1 και 2, και βεβαίως χωρίς να αναλάβει ο ΟΗΕ την ευθύνη του μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στην καταγραφή αυτών των χιλιάδων ξεριζωμένων δυστυχισμένων ανθρώπων, όσο και στην αναγκαία μετακίνησή τους στις χώρες προορισμού. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, και αυτό είναι που πρέπει να δει και ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι εχθρός οι άνθρωποι, οι κατατρεγμένοι και οι κυνηγημένοι που συνοστίζονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εχθρός είναι η πολιτική που δημιουργεί όλους αυτούς τους δυστυχισμένους. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να βρουν θέση, καμία θέση, στις συνειδήσεις του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα τα ακροδεξιά, τα ρατσιστικά και τα φασιστικά κηρύγματα. Θα πρέπει να απομονωθούν αυτές οι φωνές και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να δείξει την αλληλεγγύη του σε αυτούς τους ανθρώπους ενάντια στην ίδια την πολιτική που τους δημιουργεί.